Δυσίωνες είναι οι προβλέψεις των επιστημόνων για την πορεία της πανδημίας όσο πλησιάζει ο χειμώνας και τα ποσοστά εμβολιασμών παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Στη Βόρεια Ελλάδα οι εντατικές των νοσοκομείων είναι ήδη στο κόκκινο. Ο χειμώνας θα είναι δύσκολος εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού, εκτιμούν οι ειδικοί. Ήδη καταγράφεται αύξηση των κρουσμάτων, η οποία θα συνεχιστεί με τις προβλέψεις να είναι δυσίωνες, εάν δεν ληφθούν μέτρα, λένε επιστήμονες. Τα μέτρα δεν σημαίνουν αναγκαστικά lockdown. Σημαίνει το να φορέσουμε μάσκες, ας πούμε, μέσα έξω. Μέσα στον Νοέμβριο μπορούμε να ανεβούμε στα 5.000 και παραπάνω κρούσματα, αλλά 5.000 μπορούμε να φτάσουμε. Ο υψηλότερος αριθμός κρουσμάτων από τα τέλη Αυγούστου καταγράφηκε σήμερα, όπου ανακοινώθηκαν 3.739 νέα κρούσματα. Τα 1.094 από αυτά, δηλαδή το 30%, είναι σε παιδιά. 29 ασθενείς κατέληξαν και 356 νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. 701 κρούσματα επιβεβαιώθηκαν στην Αττική, 574 στη Θεσσαλονίκη και 270 στη Λάρισα. Έγιναν πάνω από 358.000 τεστ και η θετικότητα υπολογίζεται στο 1%. Η συζήτηση μάλιστα για την επιστροφή της μάσκας σε περιοχές όπου παρουσιάζεται έξαρση κρούσματων έχει ανοίξει. Το πρόβλημα είναι η κλειστή χώρα την εποχή αυτή. Εκεί γίνεται η υπερμετάδοση, εκεί πρέπει να προσέξουμε. Πρέπει να έχουμε περιβάλλον εμβολιασμένων και να είμαστε και εμείς εμβολιασμένοι στο μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό. Στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι εμβολιασμοί είναι κάτω από το μέσο όρο, τα νοσοκομεία είναι ήδη στο κόκκινο. Στα Γιαννιτσά, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας, ανοίγουν νέες κλίνες μεθ για κορονοϊό για να καλυφθούν οι αυξημένες ανάγκες στο νομό της Πέλλας. Πλέον δεν είναι μόνο θεματικό το ΕΣΥ. Ότι πλέον έχουμε 50% κλίνες μεθ για COVID περιστατικά και 50% για non-COVID περιστατικά. Έχει δικαίωμα κάποιος να μην εμβολιαστεί, αλλά όπως έχει αυτός το δικαίωμα σε μια κλίνη μεθ, την έχει και ένας άνθρωπος ο οποίος θα έχει ένα τροχαίο ατύχημα, ένα εγκεφαλικό, ένα έμφραγμα. Την ίδια ώρα οι επιδημιολόγοι εισηγούνται τα Τρίκαλα και τα Γρεβενά να περάσουν στο κόκκινο επίπεδο στον επιδημιολογικό χάρτη, ενώ αύξηση καταγράφεται στο ιικό φορτίο στα Λίματα σε 8 μεγάλες πόλεις.